Μας ενδιαφέρει να... το ότι ο Ηρακλής είναι εκεί για ακόμα μια φορά και όπως από τότε που ανέλαβε ως πρώτος προπονητής τον Ηρακλή ο Γιάννης Ορφανός, τον θυμάμαι εδώ στην ώρα για μπλε να λέει ούκο λίγες φορές θέλουμε να είμαστε εκεί, θέλουμε να είμαστε στη γιορτή, θέλουμε να συμμετέχουμε κάθε χρόνο σε ένα Final Four, θα είναι League Cup, θα είναι κύπελο, θα είναι πρωτάθλημα, κάθε χρόνο να είμαστε εκεί και όταν είσαι κάθε χρόνο εκεί, κάποια στιγμή κάτι μπορείς να πάρεις. Coach, καλησπέρα, αυτή την ατάκα δεν την ξεχνάω. Και κάθε φορά καλησπέρα. Τη σκέφτομαι όταν ο Ηρακλής βρίσκεται σε ένα Final Four. Καλησπέρα. Και συγχαρητήρια για χθες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ακόμα ένα Final Four. Ένα Final Four. Αυτός ήταν ο στόχος που είχαμε θέσει από την αρχή. Και είναι αυτό όντως, όπως το είπες ακριβώς. Όταν βρίσκεσαι εκεί πέρα, σου αναλογούν κάποιες πιθανότητες κατάκτηση αυτού του κυπέλλου. Δική σας ατάκα είναι, δεν το έχω πει εγώ. Ναι, ναι, σωστά. Και σας σκέφτομαι κάθε φορά γιατί είναι ακόμα μια σεζόν που με εσάς προπονητή ο Ηρακλής είναι στις ομάδες που βρίσκονται σε αυτή τη γιορτή, όπως λέμε, έτσι, του Βόλη. Ναι, έχουμε βρεθεί δύο φορές στο Final Four του League Cup και δύο φορές μαζί με τη φετινή. Τέσσερα. Τέσσερα Final Four τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ναι, όταν είσαι εκεί πέρα, σου αναλογούν κάποιες πιθανότητες. Εμείς αυτές τις πιθανότητες θέλουμε να τις μεγαλώσουμε, να τις αυξήσουμε, αν μπορέσουμε να καταφέρουμε να περάσουμε στο τελικό. Βέβαια, έχει να κάνει και με την κλήρωση. Είναι σημαντικό το με ποια ομάδα θα κληρωθούμε. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι ομάδες με μεγαλύτερη δυναμικότητα σε σχέση με τη ΣΥΡΟ. Οπότε περιμένουμε, αναμένουμε λίγο την κλήρωση. Ή τον Πήγασο Πολύχνης. Εκρεμεί το ζευγάρι απόψε σε 9. Ναι. Εκρεμεί αυτό, αλλά νομίζω ότι η Σύρος θα... Καλά, είναι φαβόρη. Είναι. Δεν θα έχουμε κάποια έκπληξη. Αλλά ναι, ακριβώς όσο βρίσκεσαι εκεί πέρα, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα έρθουν έτσι τα πράγματα και θα μπορέσουμε να κατακτήσουμε κάποια στιγμή αυτό το πολυπόθητο. Αύριο 12.30, αν ο Γιάννης Ορφανός ανακάτευε τα μπαλάκια, θα ήθελε να βγάλει Φοίνικα Σύρου, Εντάξει, θεωρητικά και πρακτικά. Είναι ομάδα, ας πούμε, μικρότερη δυναμικότητα σε σχέση με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ. Και δεν συγκρίνονται και μπάτζετ και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, ναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά δεν κολλάμε σε αυτό. Είναι δύο παιχνίδια. Ουσιαστικά ξεκινώντας από τον ημιτελικό είναι ένα παιχνίδι και νομίζω ότι έχουμε δείξει και με τον ΠΑΟΚ ότι μπορούμε να τους κοντράρουμε φέτος. Βεβαίως. Αν είμαστε εμείς, αν βρεθούμε στην καλή μας μέρα και μας επιτρέψουν βέβαια και οι συνθήκες, νομίζω ότι δεν είναι ακατόρθωτο να γίνει μια έκπληξη. Τώρα μου θυμήσατε σε κλάσματα δευτερολέπτου το Ηρακλής ΠΑΟΚ που δεν έχει και πολύ καιρό που έγινε. Και χθες μπαίνοντας στο site σε ΟΠΕ να δω τους ορισμούς των διαιτητών, παρατηρώ Γεροθόδωρος στο Παναθηναϊκό Ηρακλής. Ναι, εντάξει, προσπαθώ να κρατήσω την ομάδα εκτός από αυτό για να μην μας επηρεάσει καθόλου. Και γενικά δεν θέλω να ασχοληθούμε και με τον διαιτητή. Ό,τι έγινε, έγινε. Ελπίζω να έχει καταλάβει, να έχει δει και ο ίδιος τα λάθη του και να παρουσιάσει πρόσωπο στο παιχνίδι του Σαββάτου. Βέβαια δεν είναι τηλεοπτικό, οπότε... Όπως και με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν τηλεοπτικό. Ναι. Όπως και τώρα ίσως... και με τον Παναθηναϊκό. Λίγο μας προβληματίζει, αλλά δεν θέλω να ασχοληθούμε και αυτό θα προσπαθώ να εξηγήσω και στα παιδιά, ότι εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας και ας αποφασίσουν αυτοί αν θα είναι 50-50 ή οτιδήποτε άλλο. Μιας και πιάσαμε το πρωτάθλημα, είναι ένα ακόμα σημαντικό, παύλα κρίσιμο παιχνίδι για το μέλλον του Ηρακλή στο πρωτάθλημα. Ναι, από εδώ και πέρα όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Σε όλα τα παιχνίδια θέλουμε να έχουμε βαθμολογική συγκομιδή. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός μέσα στην έδρα του έχει δείξει ότι είναι πάρα πολύ δυνατός και γι' αυτό κιόλας και βρίσκεται και σε αυτή τη θέση που βρίσκεται, στην τρίτη θέση. Είναι ψηλά, ναι. Δύο φορές όμως που έχουμε παίξει με τον Παναθηναϊκό αντίπαλο έχουμε έρθει 3-2. Και στον πρώτο γύρο και σε ένα παιχνίδι φιλικό στην αρχή της χρονιάς. Νομίζω ότι αν δεν μας επηρεάσει αυτή η κούραση, αυτό το λίγο το ταξίδια, το ενδιάμεσο ταξίδι που είχαμε, γιατί αύριο πάλι ταξιδεύουμε, δηλαδή γυρίσαμε σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί είμαστε αναγκασμένοι ξανά να ταξιδέψουμε για Αθήνα. Ελπίζω να μην μας επηρεάσουν αυτά, να τα αφήσουμε στην άκρη. Είναι παιχνίδια από εδώ και πέρα όλα σημαντικά για μας. Αρχής από την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική,
τώρα μετέπειτα από Αθηναϊκός και την επόμενη αγωνιστική Κομωτινή. Και προσπαθούμε τώρα να κάνουμε ένα καλό κλείσιμο στο φινάλι του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Όπου ο στόχος είναι, αρχικά ήταν πριν την ΑΕΚ, δεν σας το κρύβω ότι από πολλούς περνούσε το μυαλό μας ότι πρέπει να κερδιθεί οπωσδήποτε, γιατί δεν θέλουμε καν να μπούμε στη διαδικασία ότι η Ηρακλής θα κοιτάξει play out. Δεν θέλαμε καν να το σκεφτούμε. Κέρδισε την ΑΕΚ, νομίζω το διώξαμε λίγο αυτό. Τώρα μπορούμε να κοιτάξουμε πιο ψηλά, για πεντάδα ίσως. Ναι, αυτή τη στιγμή αυτό θα προσπαθήσουμε να κυνηγήσουμε, αλλά θεωρώ ότι ο Ηρακλής ο φετινός μπορεί να κάνει την έκπληξη και μέσα στα play out και χωρίς την, και χωρίς το πλεονέκτημα έδρας. Νομίζω έχουμε ποιότητα, έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ την ποιότητά μας και με την, και με τη βοήθεια του ξένου του Ρώσου που ήρθε, του Ποπόφ, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και θα κοιτάξουμε, γιατί σίγουρα η τετράδα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά όντας πέμπτος παίζεις με τον τέταρτο μετά, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και έκτος παίζεις με τον τρίτο. Νομίζω Φυστά. Ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Εκεί πέρα να μπορέσουμε καταρχάς να κλειδώσουμε, αν μπορέσουμε να μπούμε μέσα στην εξάδα. Σίγουρα η Κηφισιά και αυτή έχει κάνει ένα πολύ καλό δεύτερο γύρο. Και νομίζω ότι θα παίχνει το παιχνίδι και σίγουρα και ένα κρίσιμο παιχνίδι είναι το παιχνίδι με τον Παμοχαϊκό στη Μίκρα. Θα παίξουμε εντός έδρας. Βέβαια. Εκείνο και μπορεί να είναι το μάτς της, ακριβώς, το κλειδί που λέμε. Ναι. Ίσως έχει τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον αυτό για το ποια κατάταξη. Αλλά είναι ρευστά ακόμα τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι ρευστά και νομίζω ότι μπορούμε να προλάβουμε. Επανέρχομαι λίγο στο κύπελο. Θυμάμαι περίπου ίδια αντίστοιχη αντιμετώπιση που είχε όλη η ομάδα από τις δηλώσεις και η δική σας και των παιχτών σας και του Αργύρη του Μαυρομηνιώτη που τα είπαμε εδώ, γιατί νομίζω ήταν ο καλύτερος σκάουτερ καθώς αγωνιζόταν σε αυτή την ομάδα της Ρόδου και σας βοήθησε, και του αρχηγού και των υπόλοιπων παιδιών, και μου θύμισε, coach, τις περσινές δηλώσεις, το πόσο σοβαρά δηλαδή αντιμετωπίσατε και την ΑΕΚ πέρυσι, που λέγαμε καλή ομάδα, πάει για άνοδο, Α2, μην την υποτιμάτε. Το ίδιο έγινε και φέτος, γιατί λέγαμε έχει Σακόγλου, έχει Ηλία, έχει Σαρκεϊσόγλου, έχει ένα δυνατό ρόστερ για Α2, μην πάμε εκεί και νομίζουμε ότι θα κάνουμε περίπατο. Και νομίζω ότι και τα δύο μάτς λήξαν 0-3 με περίπατο, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί το αντιμετωπίσατε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και τις δύο χρονιές. Κύριε Φανέ. Ναι. Σας χάσαμε λίγο. Ναι. Αυτό που εξήγησα και στα παιδιά είναι ότι δεν θέλω να αντιμετωπίσουμε το μάτς ότι παίζουμε μια ομάδα Α2. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το μάτς ότι αυτό το μάτς μας οδηγεί στο Final Four. Αυτό προσπάθησα να τους περάσω. Το καταλάβανε ότι δεν είναι ένα απλό μάτς που παίζουμε okay, με μια ομάδα Α2. Είμαστε καλύτεροι, είμαστε το φαβορί. Okay, πάμε, μπαίνουμε μέσα και κερδίζουν οι φανέλες. Όχι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλουμε και θα μας περάσει στο Final Four. Και αυτό το καταλάβανε και δείξανε ιδιαίτερη σοβαρά μέσα στο παιχνίδι και γι' αυτό και ήρθε και εύκολα. Ναι. Σας χάσαμε λίγο πάλι. Α, και εσείς μας χάνετε. Ναι. Ταυτόχρονα γίνεται αυτό. Ίσως έχω ένα. Δεν πειράζει, η γραμμή. Ναι, δεν ξέρω μέχρι που ακούστηκα γι' αυτό. Ότι, να το επαναλάβω. Ναι. Ότι αυτό που είπα ότι είναι ότι τα παιδιά τους εξήγησα το παιχνίδι αυτό είναι ένα παιχνίδι που μας οδηγεί το Final Four. Δεν έχει σημασία με ποια ομάδα παίζουμε. Ένα παιχνίδι όμως το οποίο θα βρεθούμε να διεκδικούμε το κύπελο. Και γι' αυτό μπήκανε και μέσα, ήταν σοβαροί, το καταλάβανε και δεν αφήσαμε κανένα περιθώριο στον αντιπαλό μας να πιστέψει ούτε και κάποια στιγμή ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα. Ήταν ξεκάθαρη η υπεροχή του Ηρακλή και αν και δεν είχαμε εικόνα, μόνο τα σετ και την εξέλιξη αυτό να έβλεπες, το καταλάβαινες. Σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα η ομάδα έχει αλλάξει αρκετά. Δεν υπάρχει Λάμπης Μπαμπαλιούτας, δεν υπάρχει Σωτηρίου, υπάρχει Ποπόφ, υπάρχει Μαυροβουνιώτης, υπάρχει Χίρας, υπάρχει Ρωμαλιάδης. Σε όλο αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, με παίκτες που δεν συνεχίζουν και με παίκτες που έχουν έρθει στην ομάδα, πόσο δυσκολευτήκατε, βελτιώθηκε η ομάδα, θέλει ακόμα χρόνο, χρειάζεται ο Γιάννης Ορφανός και άλλες μέρες για να μοντάρει την ομάδα? Σίγουρα να γίνονται αλλαγές, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Ας μην άξαμε το πράγμα. Ο Αλάνης Βουράκης, τώρα από παιδί, είναι και μικρός ηλικία.
ηλικία, μην το ξεχνάμε, είναι ο μικρότερο λίμπερο σε ηλικία. Κατάφερε και αυτή η σημαντική είναι... αλλαγή, και κακώς δεν την είπα, το ότι πρώτο λίμπερο και βασικό είναι ο Αντώνης, ο Μπουράκης, βεβαίως. Ακριβώς. Και το παιδί δείχνει τρομερά σημαδιά για μας, ότι όντως καλώς πράξαμε και τον εμπιστευτήκαμε αυτό το παιδί να παίξει, και ότι σε λίγα χρόνια έχει πολύ σιώσει να πάει γενικότερα σε όλη. Κύριε Φανέ, έχουμε ένα θεματάκι με το σήμα πάλι. Αν μπορούμε να κλείσουμε και να σας ξανακαλέσουμε, μήπως έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Θα το κάνουμε Χρήστο, γιατί τον χάνουμε τον coach. Και είναι κρίμα, γιατί έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ναι, μπορείς να το μεταφέρεις ώστε να έχουμε καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα. Καλησπερίζω τους φίλους που μπαίνουν στη διαδικασία να στείλουν τα μηνύματά τους. Θα διαβάσω και κάποια που στέλνουν και κάτι ακόμα, πέρα από το να μπουν στην κλήρωση. Θυμίζω, κληρώνουμε 3 ημερολόγια του ομίλου 1899, συλλεκτικά ιστορικά θα έλεγα ημερολόγια, πάρα πολύ όμορφα, με μεράκι δημιουργήθηκαν, από τον όμιλο Φιλομούσων που ξεκίνησε ο Ηρακλής μέχρι και τον Ηρακλή που γνωρίζουμε όλοι φυσικά και 110 και χρόνια. Coach, ξανά εδώ. Ναι, νομίζω ότι τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Τώρα είμαστε πολύ καλύτερα. Ναι. Λέγαμε για τον Αντώνη, τον Μπουράκη. Για τον Αντώνη. Είναι ένας νέος, ένα νέο παιδί. Είπα ότι θα μας απασχολήσει, πιστεύω. Ότι μας απασχολήσει και γενικά το ελληνικό βόλεϊ στα επόμενα χρόνια. Και για εθνική, γιατί όχι, βεβαίως. Ναι, γιατί όχι, εννοείται. Και δείχνει πολύ καλά σημάδια ως τώρα, παρόλο την πίεση, γιατί είναι μια μεγάλη πίεση. Και στο ότι για πρώτη φορά μπαίνει ως βασικός και ακόμα ότι η ομάδα δεν ήταν, όταν μπήκε ο Αντώνης δεν είχε τα καλύτερα αποτελέσματα. Ναι. Και παρόλα αυτά άντεξε το παιδί και μπράβο του, και δείχνει παιχνίδι με το παιχνίδι σημάδια βελτίωσης. Και σε πολύ δύσκολο πρόγραμμα που ήρθε μπροστά του, έτσι, με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, είναι δύσκολο το πρόγραμμα. Ακριβώς. Ο Ιγκόρ Ποπόφ και αυτός μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, μας έχει δώσει πόντους από την επίθεση οι οποίοι μας λείπανε, και οπότε και αυτός είναι ένα κομμάτι στο παζλ. Θεωρώ ότι δεν έχουμε χρόνο για να λέμε τώρα θέλουμε χρόνο. Ναι, θέλουμε χρόνο, δεν τον έχουμε, οπότε θα συνεχίσουμε με αυτό το πράγμα, και νομίζω ότι γι' αυτό λέω, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα καλό φινάλε στο τέλος. Κάθε εβδομάδα που περνάει η ομάδα δένεται και περισσότερο. Και νομίζω ότι, και λέω ότι στα play-off μπορούμε να κάνουμε μια έκπληξη ή να σπάσουμε και μια έδρα. Δηλαδή, ναι, γιατί αν είσαι έκτος παίζεις με Παναθηναϊκό μάλλον, αν είσαι πέμπτος παίζεις μάλλον με Φίνικα, όλα μπορούν να γίνουν. Δεν είναι έδρες και ομάδες που λες είναι ακατόρθωτο. Ακριβώς. Ποτέ δεν ξέρεις. Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Ότι και εκείνη την περίοδο πιστεύω ότι η ομάδα μας θα είναι σε καλό σημείο και θα παίζει καλό βολή. Θα έχει φορμαριστεί, θα είναι στο πίκο, όπως λέμε, έτσι. Ακριβώς. Είναι μια εξέλιξη που δημιουργεί, έτσι, σε εισαγωγικά, μια πολυτέλεια coach στον πάγκο, να έχεις δύο διαγωνίους, να έχεις και ένα παραπάνω ακραίο, να έχεις και ένα παραπάνω κεντρικό, όπως είναι ο Χίρας, με την μεταγραφική ενίσχυση που υπήρξε πρόσφατα. Ναι. Έγινε η ενίσχυση, έγινε. Δηλαδή, ο Χίρας, δεν είπαμε ότι θα παίξει βασικός από την πρώτη μέρα ή αυτά. Ο Θάνος ο Ντίνας, νομίζω ότι στα τελευταία παιχνίδια πάει πάρα πολύ καλά. Φυσικά. Αλλά είναι αυτό. Αλλά αποκτάς ένα βάθος το πάγκο. Ακριβώς. Ξυπνάμε και κοιμόμαστε και είμαστε λίγο πιο άνετοι. Ό,τι και να γίνει, αυτή τη στιγμή υπάρχει backup. Ένας παίκτης, αν κάτι συμβεί που δεν θέλουμε σε καμία, σε μια κακή μέρα κάποιο αθλητή, υπάρχει backup στον πάγκο, και το οποίο backup δεν είναι καθόλου αμεληταίο, αλλά είναι πάρα πολύ καλοί αθλητές και που μπορούν να μπουν μέσα και να βοηθήσουν όντως, και να πολλές, γιατί όχι, και να μην φανεί κιόλας αυτό το πράγμα. Ο Τόλης ο Αρμενάκης αυτή τη στιγμή που πήγαινε όλο το πρωτάθλημα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον πάγκο, αλλά είμαι σίγουρος ότι άμα του ζητηθεί και όταν θα του ζητηθεί θα μπει μέσα και θα αποδώσει πάρα πολύ καλά. Οπότε αυτό, ναι, μας βοηθάει και στις προπονήσεις, γιατί η ποιότητα των προπονήσεων μας, αν μη τι άλλο, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Κανονικότατο διπλό, έτσι, με πλήρεις ομάδες και οι δύο. Ακριβώς. Αυτό ανεβάζει την προπόνησή μας. Δεν το συζητάω.
Θα έλεγα ότι υπάρχει κι άλλος και φυσικά το ξέρετε καλύτερα από μένα, διαγώνιος που είναι ο Δημήτρης Ομούχλιας και με αφορμή αυτήν την περίπτωση που πρόσφατα αναδείχθηκε MVP επειδή τα είδατε και τα παιχνίδια, θα ήθελα και ένα σχόλιο σας για ακόμα ένα πρωτάθλημα που πήραν οι FIV και το κατά πόσο coach μπορούμε, αυτό που λέει και πολύ ο κόσμος, χαιρόμαστε για τους τίτλους, αλλά θέλουμε κάποια στιγμή αυτά τα παιδιά να τα δούμε και να πρωταγωνιστούν κανονικά στον Ηράκλειο. Ναι, εντάξει, ο Δημήτρης είναι παιδί του αντρικού. Εντάξει, ξεκινεί από την αρχή του χρόνου, προπονείται μαζί, δουλεύει με εμάς. Είναι ένα παιδί το οποίο θα παίξει σίγουρα βόλεϊ. Απλώς το χάσουμε για τα επόμενα 4 χρόνια. Φεύγει Χαβάη, ναι. Φεύγει στην Αμερική, φεύγει στη Χαβάη, θα πάει να σπουδάσει και παράλληλα θα παίζει. Οπότε το Δημήτρη δυστυχώς θα τον έχουμε ή θα μπορέσουμε ξανά να τον stand-by. Να τον έχουμε stand-by μετά από 4 χρόνια. Είναι ένα παιδί όμως σίγουρα που θα παίξει. Και κανένα δύο παιδιά ακόμα που θέλουν πάρα πολύ δουλειά βέβαια από το μπορούν να βρεθούν τα επόμενα χρόνια, γιατί όχι και στην Αμερική ομάδα. Mm-hmm. Και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι αν κάποιος καθίσει και δει όλα τα παιχνίδια της Α1 αυτή τη στιγμή, νομίζω σε όλες σχεδόν τις ομάδες υπάρχουν αθλητές που είτε έχουν βγει από τις ακαδημίες του Ηρακλή είτε έχουν παίξει για κάποια χρόνια στον Ηρακλή. Ναι, δεν υπάρχει ομάδα αυτή. Όπου και αν κοιτάξεις, κάποιον θα βρεις. Όχι, είναι δεδομένο ότι όλες οι ομάδες έχουν αθλητές που έχουν περάσει από τις μικρές ομάδες του Ηρακλή, δηλαδή από... Θα έχουν περάσει από τα εφηβικά ή από τα παιδικά. Όλες οι ομάδες, δεν μου έρχεται κάποια ομάδα αυτή τη στιγμή που να μην έχει ένα τέτοιο αθλητή. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ο Ηρακλής τα τελευταία χρόνια παράγει συνέχεια αθλητές για το βόλεϊ. Και ουσιαστικά συνέχεια δίνει παίκτες στις εθνικές ομάδες, δίνει παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ακόμα και κάποιοι αθλητές έχουν φύγει και εξωτερικό που έχουν περάσει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια, τα πολλά χρόνια τώρα στον Ηρακλή, είναι σημαντική. Τελευταία ερώτηση, Παναθηναϊκός Ηρακλής. Το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό. Εμένα νίκη. Και ευχή φυσικά, έτσι, για νίκη. Αυτό το πρώτο πράγμα που μου έρχεται είναι ντέρμπι. Αυτό. Ντέρμπι. Μάχη, μάχη. Η έννοια του ντέρμπι, ακριβώς. Και όπως είπα και πριν, είναι μια ομάδα που φέτος όποτε έχουμε συναντηθεί, όντως έχουν πέσει, όχι φέτος, από πέρσι θα έλεγα. Πέφτουν κορμιά. Ναι, τα τελευταίες 3 αναμετρήσεις που έχουμε με τον Παναθηναϊκό έχουν τελειώσει 3-2. Θυμάστε τα περσινά σετ του ημιτελικού στη Ρόδο? Ναι, ήταν 31. 33, 29-27, κάτι τέτοια. Είναι όλα, δύο ήταν πάνω από 30. Είχε δύο τριαντάρια, ναι. Είχε δύο τριαντάρια. Ναι, δύο τριαντάρια και τα άλλα ήταν πάνω από 25. Και μόνο το tie break ήταν το πιο normal, ας πούμε. Αλλά και στο παιχνίδι εντός φέτος... Πάλι tie break, πάλι, ναι. Πάλι tie break. Αυτή τη φορά τουλάχιστον, άμα να πάμε στο tie break, ας το κερδίσουμε κιόλα. Ναι, το 2-3 δεν θα είναι άσχημο. Δεν θα είναι καθόλου άσχημο. Οι νίκες, το πρώτο πράγμα που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε νίκες, ανεξαρτήτων σετ. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρουν οι νίκες, αυτοί έχουν και 3-2. Ναι, είναι και το κομμάτι ψυχολογίας, καταλαβαίνω πώς το... Ακριβώς, πώς το και μας έλειψε και αυτή τη στιγμή μετά από... είχαμε... Να κάνει η ομάδα για τις συνεχόμενες νίκες και αυτό σίγουρα μας έδωσε μια ψυχολογική όθηση. Έτσι ακριβώς. Το εύχομαι ολόψυχα να πάνε όλα καλά το Σάββατο, να μην ασχοληθείτε τίποτε άλλο παρά μόνο με καθαρά αγωνιστικά ζητήματα και με καμία διαιτησία. Το εύχομαι και αυτό. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι τέτοια η διαιτησία που δεν θα μας αναγκάσει να ασχοληθούμε μαζί της. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Καλό ταξίδι και πάλι, coach, αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.